Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Πάτρας TV. Την πόρτα των δικαστηρίων της Πάτρας πέρασε ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος, επειδή το 2014 αρνήθηκε να παραδώσει για έλεγχο τους φακέλους με τα στοιχεία 324 εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων είχαν μετατραπεί βάσει νόμου από ορισμένου χρόνου σε ορίστου. Πικρές τώρα αλήθειες από τον πρώην Υπουργό Τάσο Γιαννίτση στην Πάτρα. Όπως είπε, συνεχίζουμε την ίδια τακτική. Δεν μειώνουμε τα έξοδα. 1,3 εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε έναν συνταξιούχο και η χώρα θα παραμένει σε κρίση. Την ετοιμότητα του προσωπικού που έχει επιφορτιστεί με το έργο της δασοπυρόσβεσης στην Αχαΐα, διαπίστωσαν χθες Περιφέρεια και Δήμη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αναστάτως έχει προκαλέσει στους κόλπους του εμπορικού κόσμου η ανακοίνιση από κύκλους των θεσμών του θέματος της απελευθέρωσης της λειτουργίας των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του χρόνου. Συνεχίζονται οι βανδαλισμοί στα κοινόχρηστα ποδήλατα του Δήμου. Έχουν καταστρέψει αρκετά δίκυκλα. Ανησυχητική αύξηση παρουσιάζει στην Πάτρα η αδήλωτη επιχειρηματική δράση. Το φαινόμενο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δραματική αύξηση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών που οδήγησε χιλιάδες επαγγελματίες σε κλείσιμο των φορολογικών τους βιβλίων. Όμως την ίδια στιγμή περισσότεροι εξ αυτών συνεχίζουν να ασκούν παράνομα την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Στην Πάτρα την προσεχή Πέμπτη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ θα μιλήσει σε εκδήλωση για την Μαύρη Επέτειο της 21ης Απριλίου. Και εδώ κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Πάτρας TV. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκινητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.